Πάμε να τον δούμε. Καλημέρα, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Καλά, είναι συγκλονιστικό θέμα, Νίκο, γιατί με το έπεσε το Σάββατο που δούλευε και ο Νίκος και το Σάββατο μιλήσαμε για αυτό το θέμα και λέω, είναι δυνατόν. Εντάξει, έχουμε ακούσει ότι μπαίνανε παιδιά ανήλικα, ναι. Αλλά μέσα από το σχολείο, κανονικά, ορμητήριο το σχολείο. Πραγματικά απίστευτη αυτή η ιστορία. Να σας πω μόνο ότι υπάρχει μια αλλαγή από χθες το βράδυ σε σχέση με τις απολογίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν σήμερα τελικά. Ένας εκ των συλληφθέντων θα μεταφερθεί το μεσημέρι περίπου στη 1,5 ώρα σε ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθεί, ανοίγοντας έτσι τον κύκλο των απολογιών. Και οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν την Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη για τις απολογίες τους. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιοι από αυτούς θα προφυλακιστούν και ποιοι όχι. Πάντως είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μια σκληρή συμμορία, ιδίως οι ενήλικες της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαν στα κατώτερα μέλη και στους ανήλικους είναι πραγματικά συγκλονιστικός, γιατί δεν τους άφηναν να ξεκόψουν με τίποτα. Είναι χαρακτηριστικός, να σας πω, ένας ακόμα διάλογος ο οποίος έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τον οποίο ένα αρχηγικό μέλος καλεί ένα άλλο μέλος εγκληματικής οργάνωσης στο τηλέφωνο και του λέει: «Έλα που είσαι, είμαι εκτός πατρών», απαντά το άλλο μέλος. «Έχω φύγει σε νησί. Να γυρίσεις πίσω, με έχεις αφήσει ακάλυπτο», του λέει το αρχηγικό μέλος. «Δεν μπορώ να γυρίσω, είμαι μακριά», με τον αρχηγό, με το αρχηγικό μέλος να λέει ότι «μου έχει γυαλίσει το μάτι, ξέρεις ότι και να σκοτώσω μπορώ εύκολα, σε μία δεκάρα χρόνια θα είμαι έξω, μη με κάνεις και αγριεύω». Αυτό δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο δεν μπορούσε κανείς να φύγει από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση και μάλιστα η οποία ήταν δομημένη με τέτοιο τρόπο και δρούσε με σύστημα ώστε να φυλάνε τα νότα τους και να μην γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις αστυνομικές αρχές. Ζητάγανε μάλιστα στα τηλέφωνα να είναι φιδωλοί, να μην μιλάνε πολλή ώρα, να μιλάνε κωδικοποιημένα για να μην γίνουν αντιληπτοί και να χρησιμοποιούν μάλιστα και συγκεκριμένες εφαρμογές σε social media ώστε να μην έχουν θέμα με την άρση του απορρίτου. Η ορολογία τώρα την οποία χρησιμοποιούσαν για τα ναρκωτικά ήταν για την κάναβη φο, μπιφ και γκου, για την κοκαίνη την ανέφεραν ως κοκ και ντεπών, ενώ για τα χάπια έκσταση ως μουντού και μελέ. Και συνέχεια έλεγαν και την ποσότητα ή τα χρήματα τα οποία αντιστοιχούσαν στην ποσότητα που ήθελε ο κάθε πελάτης. Τώρα να σας πω ότι ο αρχηγός έπαιρνε και αυτός μέτρα προφύλαξης για να μην βρεθούν πάνω του σημαντικά χρηματικά ποσά, καθότι άεργος ο ίδιος και δεν θα μπορούσε να τα δικαιολογήσει, και έτσι τα έδινε σε δικά του πρόσωπα, τα οποία μάλιστα τους έδωσαν τα χρήματα αυτά. Τι ηλικία είναι ο αρχηγός? Είναι από τους νεαρούς, είναι γύρω στα, είναι στην ηλικιακή ομάδα των 20 με 25 ετών ο αρχηγός. Αυτό το λέω, δηλαδή ο αρχηγός είναι πιτσιρίκια, δεν είναι... Πιτσιρίκι είναι, βέβαια. Είναι προφανώς όλοι είναι νεαροί στην ουσία, ναι, προφανώς που συμμετέχουν πάνω, ναι, στην συγκεκριμένη ομάδα. Και να σας πω, και να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικούς, ο αρχηγός είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι έχει σαν πρότυπο έναν άλλον σκληρό άνθρωπο της Πάτρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και βρίσκεται στις φυλακές. Και είναι και αυτό και ένα χαρακτηριστικό σημείο. Καλά πρότυπα. Να σας πω επίσης ότι αυτό φαίνεται να ισχυρίστηκε σε κάποιους αστυνομικούς κατά την σύλληψή του και την παραμονή του. Καλά, και εμείς τον Ονό βλέπαμε στα νιάτα μας, αλλά εντάξει, είπαμε. Δεν το λέγαμε πρότυπο. Όχι, απλά λίγο, επειδή θα μας πεις τώρα και ότι κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στην Αθήνα. Βέβαια, βέβαια. Και εδώ... Πάμε σε αυτό να δώσουμε μόνο ένα στοιχείο, Γιάννη, ακόμα, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί είχαμε και τη σύλληψη και δύο συγγενών αρχηγικών μελών της οργάνωσης, οι οποίοι πήγανε να περάσουν τρόφιμα, να δώσουν τρόφιμα στο κρατητήριο στους δικούς τους ανθρώπους, όμως τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί μέσα σε κρουασάν βρήκανε κάναβη και χάπια ναρκωτικά. Ναρκωτικά χάπια. Θέλανε με αυτόν τον τρόπο μέσα στο φαγητού να περάσουν τις ναρκωτικές ουσίες στους δικούς τους ανθρώπους. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η οποία εξετάζεται λεπτομερώς από τις αστυνομικές αρχές. Προφανώς συνελήφθησαν γιατί. Ο 19χρονος και 25χρονος που συνελήφθησαν.